αυτό που σας να σας πω πριν, ότι τα συνδυάζει και τα γεφυρώνει όλα. Καλησπέρα. Ήρθαμε και με μολύβι και χαρτί για να και παίξω το ρόλο σου. Ευχαριστώ πολύ. <laughs> δεν, έχω... δεν έχω, κάνει μολύβι. Δεν, σημειώνω. Σου Εγώ τυ... μια συνέντευξη. Τυπώνω, τυπώνω πολύ που πρέπει να το ξεπεράσω, γιατί η Γκρέτα λέει ότι δεν πρέπει να τυπώνουμε. Σωστό. Ε, σας παρακολουθώ πάρα πολύ. Σε, σε ακούω. Κάθε πρωί, Βράβε, τώρα γνωριστήκαμε, ίνικό. αλλά μου επιτρέπετε να σου μιλάω ίνικό. Ίνικό. Είμαστε σε παρακολου... ακούω κάθε πρωί 8 με 10 στο κόσμος ε, ένα ραδιόφωνο το οποίο είναι εξαιρετικό εξαιρετική εκπομπή με άρθρα και μουσική. Αλλά στην πόλη μου έχει φάει αυτή η εκπομπή ακριβώς γιατί κάνει αυτό το συνδυασμό; ναι, αλλά στο κόσμο... Γιατί κάνει σε μουσική εκπομπή βάζεις μέσα την πολιτική. Και γιατί σε και αφού είναι το δημόσιο ραδιόφωνο, γιατί δεν έχεις από της τι απόψει ίσα βάρη, ίσα μετρημένα με το ζύγι. Ρε φίλε, δεν θέλω να σου δεν κάνω δελτίο ειδήσεων. Η, η αλήθεια είναι ότι η εκπομπή είχε ένα σαπένση για ένα διάστημα. Δεν ξέραμε αν θα συνεχίσουμε να την ακούμε. Δηλαδή όλοι νομίζω οι ακροατές ναι, είχαν, αυτό το, είχαν αυτό το πράγμα στο μυαλό Τώρα αυτό θα ξανακάνει εκπομπή. Δεν μπορεί, δεν τον ακούει κανεί. Πώ και δεν έχουν σηκωθεί να τον πάρουν σηκωτό από την καρέκλα να, να τον πετάξουν δε έξω. Δεν τολμήσανε γιατί ο Γιάννη φοβόταν το θεριό και το θεριό το Γιάννη. Ηταν όμω μια ισορροπία του Τρόμ. Μια ραδιοφωνική εκπομπή να πούμε για, για εκείνου που μπορεί να μην ε, την ξέρουν, αν και είμαι σίγουρη ότι έχει πολύ υψηλή ακροαματικότητα, ότι πολύ συχνά διάβαζε και πράγματα τα οποία ήταν τελείω αντίθετα με την γραμμή της, και, και τη κυβέρνηση Σαμαρά και τη ε, κυβέρνηση Τσίπρα. Ναι. Και η ιδέα μου είναι η εξή. Γιατί σ... αυτό είναι ο εαυτό μου. Στο, σοδημόσιο... δηλαδή, η, η κάθε εκπομπή στο είναι, δημόσιο, α είναι, Η κάθε εκπομπή είναι ο εαυτό του κάθε παραγωγού δημοσιογράφου που τη φτιάχνει. Ε, 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 ήθελα να σου πω πριν ότι είμαι εντυπωσιασμένο από το πόσο πολύ οι άνθρωποι θέλουν να αλλάξουν κάτι που δεν, με το οποίο δεν συμφωνούν, θέλουν να ακούνε μόνο τι απόψει, Όχι όλοι προφανώ, αλλά πόσο μεγάλη τάση είναι αυτή. Θέλουν να ακούνε τι απόψει με τι οποίε συμφωνούν και μόνο και τέλο πάντων θέλουν να αλλάξουν κάτι που δεν του αρέσει. Το να μην σου αρέσει κάτι στο πρωινό ή στο βραδινό ή ραδιόφωνο ή στη τηλεόραση είναι απολύτω κατανοητό. Πε μου, εσύ, σε παρακαλώ, ω φυσιολογικό άνθρωπο, εάν κάποιο το πρωί είναι χιδαίο, α πούμε, στο ραδιόφωνο, mm. θα πάρει τηλέφωνο ή θα του στείλει γράμμα να τον ψήσει, σώνει και καλά ότι πρέπει να αλλάξει. Όχι. Απλώ το δεν, δεν τον ακού. Δε Έτσι. Θα του ασκήσει ενδεχομένω και δημόσια κριτική. Ναι. Και εσύ το κάνει αυτό σε πράγματα που σου αρέσουν. Είσαι Όχι, δεν έχουμε σε... την κριτική. Είσαι αλλά... πολύ συγκεκριμένο ότι δεν σου αρέσει και πολύ αυστηρό πολλέ φορέ. Εντάξει, ο καθένα έχει την αποψή ναι, του. Ναι, αλλά δεν θα έπαιρνε τηλέφωνο να, δέχομαι... να πει τι είναι αυτά που λέτε. Ναι, γιατί δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Είναι σαν να λε: Όχι, φίλε, δεν θέλω να ακούω την άποψή σου. Άρα, έκανε εκπομπή. Μα δεν γίνεται όμω. Άκου, δεν θέλει να ακούσει την άποψή μου γιατί δεν συμφωνεί. Θε να ακούς μια άλλη άποψη. Υπάρχουν δεκάδε εκπομπέ να ακού άλλε απόψει. Στην ΕΡΤ, επί μια τετραετία, οι περισσότερε εκπομπέ είχαν τι άλλε απόψει από αυτέ που είχα εγώ. Μη σου πω σχεδόν όλε. Αυτό γιατί συμβαίνει στην ΕΡΤ. Να, το, να, το λύσουμε, να το συζητήσουμε πολύ ε, απλοϊκά. τώρα είναι μεγάλο. Γιατί υπάρχει αυτή η κατεύθυνση. Δεν ήταν η κατεύθυνση. Αυτή η κατεύθυνση ήτανε... εννοώ ότι. Δεν, Δεν ήταν δε... κατεύθυνση. Δεν εννοώ ότι, ότι κάποιο τη δίνει, εννοώ ότι κάποιοι πολλοί την έχουν. Κοίτα να δει. Η ΕΡΤ είναι τραυματισμένη. Ακόμα είναι τραυματισμένη. Είναι τραυματισμένη από ένα αδιανόητο κλείσιμο. Αδιανόητο, κυριολεκτικά. Ένα... Μια υπαρχιώτικη κίνηση ε... υψηλή πολιτική γκάφα. Mm -hmm. Αυτή του... του... τη κυβέρνηση Σαμαρά. Δεν ξέρω ποιο συμβούλευσε τον τότε Πρωθυπουργό ότι αυτή είναι μια κίνηση που θα του προσδώσει η κύρωση. Έκλεισε γιατί ήταν, ε, ήταν μια περίοδο μεγάλη λιτότητα και κρίθηκε ασύμφορη η... Ναι, η λειτουργία τη. Αυτή είναι η επίσημη εντύπωση. Ναι, ναι, δεν είναι καμία σχέση. Έπρεπε να βρεθούν 2.000 απολύσει. 2.000 απολύσει επιχειρήθηκε να βρεθούν, εξ όσων γνωρίζω, στην, με τι πολεμικέ βιομηχανίε στη Θεσσαλονίκη. Απερίφθη αυτό το σχέδιο, διότι ήταν και. Εκλογική περιφέρεια ενό εκ των κυβερνώντων. Και βρέθηκε μία λύση να κλείσει η ΕΡΤ που ήταν αντιπαθή στον τότε πρωθυπουργό, ε, ενδεχομένω ε, 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 λόγω συνδικαλιστικών υπερβολών, αλλά και αδίκω ταυτόχρονα έχω να βεβαιώσω διότι πράγματι η ΕΡΤ είχε πολλέ απεργίε τότε. Αλλά είχε απεργίε για, για ένα ζήτημα που ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Ήταν ότι η ΕΡΤ αρνεί το, τότε να δουλευμένα. Mm -hmm το οποίο είναι αδιανόητο για μένα από οποιονδήποτε εργοδότη. Το να μην πληρώσει δεδουλευμένα δεν υπάρχει. Το να μην δώσει άλλα λεφτά το συζητάμε. Τα δεδουλευμένα είναι. Δεν... Και επίση υπήρχε και μια ανατραχή γενική συνολική για το πώ διοικείται το τότε η Λοιπόν, η αντίληψη ότι. Επίσης, και υπόθηκε ένα τεράστιο ψέμα από την κυβέρνηση Σαμαρά τότε. Ότι είχαν γίνει, λέει, πολλέ απόπειρε εξυγίανση τη ΕΡΤ. Και ουδεμία πέτυχε και γι' αυτό έπρεπε... Καμία απόπειρα, εξήγησες, δεν είναι. Έγινε, η μόνη... Έγινε η νέριτ μετά, όμως. Περίμενε. Η μόνη απόπειρα, να το πω αυτό, η μόνη απόπειρα που επιχειρήθηκε να γίνει mm -hmm. ήταν μια εισήγηση του τότε υπουργού Μόσιαλου επί Πασόκ, mm -hmm. επί κυβέρνησης Παπα... Γιώργου Παπαδρέου, που έμεινε στα χαρτιά διότι αντέδρασαν οι πάντε. Καμία άλλη απόφαση. Οποίο... Εγώ είμαι, το... Το Εγώ είμαι σχέδιο... από το 97 στην Ελλάδα. ΕΕ. Το σχέδιο τι ήταν, ήταν απολύτω. Ήταν ένα σχέδιο, και... σχέδιο... σχέδιο εξυγίανση. Να μειωθούν οι, οι περιφερειακοί σταθμοί, να μείνει ενδεχομένω ένα ή δύο κανάλια από τρία, να με... γίνουν τα κεντρικά ραδιοφωνα τέσσερα. Ήταν μια απόπειρα συμμαζέματο. Συμφωνεί, διαφωνεί, άλλο άλλο. άλλο Πάντω δεν είχε γίνει καμία απόπειρα σοβαρή. Οι, οι... 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 οι σοβαρέ χώρε. Ε, όταν αποφασίζουν να κλείσουν μια επιχείρηση, κάνουν επί 1,5 χρόνο ναι. πλάνο το πώ θα την κλείσουν ένα βράδυ και θα την ανοίξουν την άλλη μέρα με νέε συνθήκε. Λοιπόν, Καλά, είναι δεν την ανοίγουν πάντα. Δεν οτι... σου απάντησα όμω. Η ΕΡΤ είναι τραυματισμένη. Ναι. Είναι τραυματισμένη από το κλείσιμο και από, την... και από το ξανά ανοιγμά τη όμω. Mm -hmm. Γιατί και το ξανά ανοίγμα έγινε λάθο. Γιατί εξαιτία του κλείσματο σηκώθηκε η παντιέρα του να ανοίξει η όπω ήταν και με τι ίδιε συνθήκε. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την άνοιξε. Με, με με, με, δεν δε βούτηξε την ευκαιρία να την εξηγιάνει, Αντίθετα, είχε άλλη αντίληψη των πραγμάτων και εκεί πια το πράγμα χάθηκε. Δηλαδή, έζησε η ΕΡΤ μία, ίσω την πιο εξευτελιστική τη περίοδο που έχω ζήσει εγώ από την εποχή από, από την 1997. Όλο το λένε. πρόβλημα, να κάνω ένα πολύ απλό ερώτημα, σαν να έχω κατέβει από άλλο πλανήτη, δεν ξεκινά από το η ΕΡΤ. Δεν είναι μια επιτυχημένη επιχείρηση. Δηλαδή, δεν είναι ένα BBC. Δεν είναι ένα, μια δημόσια τηλεόραση η οποία να κάνει πάρα πολύ καλά προγράμματα ε, να έχει ναι. υψηλή τηλεθέαση. Από εκεί δεν ξεκινάει το θέμα. Το θέμα ξεκινάει από την έλλειψη αξιοκρατίας και αξιολόγηση. Μπορεί Αυτό να ναι εφαρμοστεί. Μπορεί εφαρμοστεί. Φυσικά μπορεί. Φυσικά, μπορεί. Αυτό Φυσικά τι μπορεί. Θέλει δουλειά, θέλει κόπο και θέλει και πολιτική βούληση. Φυσικά μπορεί. Τώρα που είναι τραυματισμένη. Και με τι πληγέ που έχει, δεν ξέρω να σου απαντήσω αν η βλάβη είναι ανίκαιστος. Πριν όμω μπορούσε σίγουρα. Έχει φίλου στην ΕΡΤ. Ναι, με. Είστε μεγάλη παρέα. Αρκετά. Εντάξει, οι περισσότεροι ε, 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 ενδεχομένω, καταρχήν έχουν άλλε απόψει, τι οποίε σέβομαι. Ε, δρούν φοβικά επίση. Ο καθή σκέφτεται, σαν να υπάρχει, είναι αυτή η αντίληψη στην Ελλάδα, σαν να υπάρχει μια δέκο για του εργαζόμενου. Δεν υπάρχει μια δέκο. Καταρχήν δεν θα πρέπει να είναι και δέκο. Τέλο πάντων. Ναι. Μια δέκο δεν υπάρχει για του εργαζόμενου τη. Υπάρχει για το κοινό. Το οποίο πληρώνει. Και το οποίο, για το οποίο υπάρχει αποστολή. Η ΕΡΤ θα να, Η ΕΡΤ δεν πρέπει να μπαίνει στο ίδιο. Στην διαζυγαριά με ένα ιδιωτικό κανάλι, αν πετυχαίνει κλπ. Ε, πρέπει να κάνει και κάποια πράγματα που δεν είναι θεαματικά. Διαγραμματικά, πραγματικά. Παράδειγμα, α πούμε, λέω τώρα το, το πιο κοινό, το το τρίτο. Mm -hmm. Έτσι. Πρέπει αυτό πρέπει να υπάρχει. Αυτό πρέπει ναι. να υπάρχει. Και α το ακούνε 1%-2. Αλλά κάποια άλλα πράγματα που δεν είναι τέτοιου αυστηρού μικρού ενδιαφέροντο, να το πω έτσι, δεν μπορεί να κάνουν ένα ή δύο. Μα πάνε, ένας πάνε γίγαντας... χαμένα και πολλά, πολλά καλά προγράμματα, έτσι δεν είναι. Ε, πολλά καλά προγράμματα πάνε χαμένα, θα μπορούσε να τα βλέπει πολύ πιο σκληρός κόσμος. Υπάρχουν καλά κόσμο. προγράμματα, υπάρχουν πολύ καλά. Ειδικά, στη, δηλαδή ε, υπάρχουν πολύ αξιόλογα πράγματα που έχουν περάσει από την έρθα. Και ακόμα, και περνάνε. Ναι. Και αναπληρώνει ένα κοινό. Και αν καταφέρναμε να γίνουμε σαν τη Γαλλία, η δημόσια ραδιοτηλεόραση θα μπορούσε να σέρνει την αγορά. Προ την ποιότητα. Η αλήθεια αλλά... είναι ότι ό, όχι μόνο να σέρνει την αγορά, αλλά να βάζει ε, κάποια στάνταρτ σε πάρα αυτό, πολλά πράγματα αυτό, και στον αυτό, τρόπο που, αυτό. Δουλεύουν, ε, που δουλεύει ο κόσμο και σε πάρα πολλά αυτό. άλλα. Αυτό. Θέλει πολλή δουλειά μα. Είναι πολύ δύσκολο. Τώρα πια είναι πολύ δύσκολο. Τι είναι έχει. Έχω μια δυσκοθήκη 40 ετών. Και τώρα... ε, 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 στη, η πρώτη δύσκολη ήταν αριθμημένη. Του κόλλαγα και αυτοκόλλητο. Ένα, δύο, τρία, πέντε. Και του έχει κρατήσει. Βέβαια δεν υπάρχει δύσκο που πάει χαμένο. Η πρώτη μου δίσκη ήταν μόλι πήρε η οικογένεια ένα στροφονικό. Ήμουνα 15 χρονών, 14. Πήγα και πήρα όλου του δίσκου των Beatles. Πακέτο. Βινίλιο φυσικά. Ωραίο. εννοείται. Τώρα τα έχει τα έχεις μεταφέρει, τα έχει κάνει ψηφιακά όλα αυτά. Όχι, όχι, όχι. όχι. Κάνει playlist με τα Spotify και με όλα αυτά τα συστήματα όχι, που υπάρχουν. Καθόλου. Παίζω CD, δίσκους και ενδεχομένως και κάποια ψηφιακά. Αυτό είναι μαζογισμός. Σε Όχι καθόλου. <laughs> είναι καλή ποιότητα ήχου που την ακούει ο κροατής ακόμα και αν δεν τη συνειδητοποιεί. Και αυτό κάνει διαφορά. Ναι, Άρα γιατί είναι... ο αναλογικός ήχος και ο ήχος του CD είναι πολύ καλύτερος από τον ήχο των, των, ε, ε, σι, αυτών που απαντάτε συνήθως στην ψηφιακή τεχνολογία, το mp3 ας πούμε, τώρα μην μπλέκουμε τους. Μάλιστα. Ε... Ε, 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 η γλύκα του βινιλίου δεν παίζεται, δεν υπάρχει. Άρα παίζει βινίλια στην έρτα Και βινίλια. Και βινίλια κάθε πρωί. Yes. Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά λοιπόν τα καταφέρνει με ένα μαγικό τρόπο. Έχει βρει έναν τρόπο να κάνει αυτό που θέλει. Και αυτό είναι σπάνιο Τι στην Ελλάδα. Αυτό, Και να στη δημόσια. Θα πέσει φωτιά έτσι. να με κάψει. Αν πω στη ζωή μου, είχα την τεράστια ευτυχία να μην κάνω ποτέ δουλειά που δεν μ' αρέσει. Αυτό το θεωρώ τεράστια ευτυχία. Και γεφυρώνει και δύο πράγματα που στην Ελλάδα δεν μα αρέσει να γεφυρώνονται. Συνήθω, αν κάποιο κάνει και ενημέρωση και ραδιόφωνο. Και ε... Εμ... ενημέρωση και ψυχαγωγή α πούμε, εμ... και μουσική. ναι, ναι, ναι. Δεν μας αρέσει. Για κα από κα... 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 του δύο δεν του πείθει. αρέσει δεν μπορούμε να τον καλπώσουμε. Και όμω είναι πάρα πολύ συνηθισμένο στο εξωτερικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μπορεί να κάνουν, α πούμε. Ε, εμ... ναι. Ο Αλιάγα είναι μια τέτοια περίπτωση. Ναι. Που έχει κάνει εκπομπή για τη λογοτεχνία στο CNN και έχει κάνει και σοου. Στην τηλεόραση. Και έχει κάνει πόπρα διόφωνο. Το αναφέρω γιατί είναι ένα γνωστό. Ο καθή εφωτάχτη. Εμένα, μου πει να κάνω μια εκπομπή ε, για τα ελληνικά πολιτιστικά πράγματα, δεν ξέρω πολλά. Mm -hmm. Ξέρω κάποια πράγματα φυσικά. Εννοείται σε αυτή τη χώρα ζω. μου αρέσουν κάποια πράγματα. Αλλά. Ε, ε, εγώ επειδή ασχολήθηκα με την. Α, α, λεγόμενη. ξένη μουσική. Ξέρετε αυτό το ξένη δεν το μπορώ καθόλου. Δηλαδή, είναι, είναι ξένη όμως. Ναι, δηλαδή, άμα μου πει, είναι σαν να μου λες ότι. Όταν θα μπει σε ένα μουσείο, θα μπει στο Modern Art, α πούμε, στη Νέα Υόρκη και θα, θα δει μόνο του πίνακε που είναι από, ε, από ελληνικά χέρια. Mm -hmm. ναι. η, η τέχνη είναι ένα παγκόσμιο πράγμα. Ναι. Είναι ένα ωκεανό. Στον οποίο ωκεανό εμεί έχουμε ένα μικρό μερίδιο. Ε, εγώ ασχολήθηκα με ένα μικρό κομμάτι του αυτού του ωκεανού που λέγεται μεγάλο όπω όλοι με ροκ και δίσκο. Και εκεί <laughs> συνδύαζα τα δύο. Και αρνιόμουν το διαχωρισμό. Καρκλάδε και ροκάδε. Φρικτό διαχωρισμό. Έχουμε άλλο φρικτό διαχωρισμό. Το ποιοτικό και εμπορικό. Γιατί έχει, εσύ παίζει μουσική η οποία με ένα κριτήριο είναι πολύ πιο pop από άλλη μουσική. Γιατί παίζει κομμάτια που έχουν αγαπήσει πολύ περισσότερο κόσμο. Και είναι πολύ πιο εύκολο να τα ακούσει. Ναι, από δεν ότι... παίζω όμω μόνο pop. Παίζω και jazz. Παίζω πολύ. Και, παίζω και δύσκολα πράγματα. Και δύσκολα Απλώς κάπω ναι. βρίσκω έναν τρόπο να μην είναι τα πολύ δύσκολα και κάπω να περνάνε και με ένα κείμενο από πάνω. Και να, να ταιριάζουν περ... και με τον καιρό. Και να, και να ταιριάσουν με τον καιρό όσο γίνεται. Ε, ε, η, ο ο, ο Παγκόσμιο Οκεανό που λέγεται μουσική, εντάξει δεν μπορεί να ασχοληθεί με όλα, για μένα ήταν τα ακούσματα τη γενιά μου και μετά η ενασχόληση πιο πολύ με τη μαύρη μουσική, με τη soul, τη funk, yeah. τη jazz που είναι ένα ανώτατο στάδιο τη. Ε, ε, Όπω ξέρει οι θεράποντες στην σοβαρή μουσική, ας πούμε να το πω έτσι, θεωρούν την jazz το μόνο, ας πούμε, αποδεκτό, τη μόνη υποδεκτή φόρμα από τη λεγόμενη εμπορική μουσική. Τώρα, ό,τι μπορώ κάνω, ό,τι μπορώ μαθαίνω, ό,τι, δηλαδή, μα, καταρχήν μαθαίνω διαρκώς, γιατί η εκπομπή με κάνει, με αναγκάζει και ψάχνω, όχι μόνο τη δισκοθήκη μου και ανοίγω τώρα και ευτυχώ που ζούμε στην εποχή την ψηφιακή, ανοίγουμε και βρίσκουμε τα πάντα. Δηλαδή, εγώ έχω ζήσει και την εποχή που. Ο ήταν ο DJ και πολύ ο και παραγωγός και ο ήταν θεό. Δηλαδή, καταρχήν, ο, ο Γιάννης Πετρίδης, Πετρίδη, α πούμε, το οποίο μεγαλώσαμε όλοι. Τη μεγαλύτερη όποιος, δισκοθήκη. Όποιο είχε πρόσβαση. Ναι. Ε, δεν γινόντουσαν εισαγωγέ εύκολα. Δεν, δεν υπήρχαν μουσικέ εκπομπέ παρά μόνο οι διαφημιστικέ. Ο είπε έπεσε κάτι στο μαγαζί και δεν υπήρχε σαζάμ να πα να το. Να ακούσει τι είναι ναι. και δεν μπορεί και να μην σου έλεγε κιόλα ακριβώ. Φυσικά τι είναι. δεν σου έλεγε γιατί ήταν η ισχύ του, Υ υπήρχαν, η γνώση του. Υπήρχαν συνάδελφοι στο ραδιόφωνο που σου λέγανε Αυτό το CD μου το δώσανε. Δεν μπορεί να το έχει εσύ, δεν μπορεί να το βρει για να το παίξει. Ε, εσύ όμω κατάφερε να συνδυάσει την ενημέρωση, να λε δελτία ειδήσεων επίση να συνεχίσει να βρίσκεσαι σε αυτό το χώρο. Ενώ η Χούκλη δεν, δεν είναι εκεί. Ενώ γιατί έλεγε κάποια εποχή που έλεγε και εσύ, Δελτία ήταν ο, ο Τσίμα και η Χούκλη. Εσύ συνέχισε να είσαι εκεί, ε, ε, να Μαρία... έχει μια ελευθερία κινήσεων ε, στην ε, δημόσια τηλεόραση. Κοίταξε να δει. Η Μαρία, Μαρία παρότι είμαστε σχεδόν συνομιλικοί, ε, άρχισε πολύ πιο νωρί από μένα mm -hmm. την τηλεόραση. Άρχισε δέκα χρόνια πιο πριν. Ε, ε, εγώ είχα άλλη πορεία. Δηλαδή δεν βγήκα τόσο νωρί στο γυαλί. Έκανα δέκα χρόνια ραδιόφωνο. Καταρχήν σπούδασα άλλο πράγμα. Βρέθηκα, σπούδασα ηλεκτρονικά, σπούδασα μουσική τεχνολογία. Βρέθηκα μετά στα ραδιόφωνα και τα ερωτεύτηκα. Από το ραδιόφωνο και τη μουσική μπήκα στην, σιγά σιγά στη δημοσιογραφία. Ε, όταν έφτασε η ώρα τη τηλεόραση. Πήγα προ την ενημέρωση καθαρά στο δελτίο ειδήσεων. Είναι πολύ, πολύ διαφορετική χώρη γιατί η ενημέρωση έχει μια τρέλα δημοσιογραφική. Έχει πίεση, ε, έχει πολλές φορές χαρακτήρες που είναι λίγο πιο κοινικοί. Εγώ την αρνούμαι τη... αυτή την πίεση. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει ακριβώς, αν κάτι προσέφερα στο κοινό ως παρουσιαστής ειδήσεων, e ήταν μια άρνηση σε, αυτή την... σε αυτό το δημοσιογραφικό στρες. Μια απόσταση. Και μια άρνηση. Γι' αυτό και πολλοί μου λέγανε μας λέτε ειδήσει και μας ε, ε, ηρεμείτε. Αυτό κάνουν οι Αγγλοσάξονες. Πάμε για ύπνο, λέει μετά. Βλέπουμε, <χω> Έτσι έλεγα και στι 11. Πολλά χρόνια έλεγα το δελτίο των 11. Ε, ο περισσότερο κόσμο έβλεπε στην κρεβατοκάμαρα του ξαφνικά στο σαλόνι μετά πήγαινε για ύπνο. Έβλεπε το, το round up τη ημέρα που λένε και αυτό. Θεωρώ ότι η τρομολαγνία και το στρεσάρισμα του, του τηλεθεατή είναι μια μορφή και του ακροατή στο ραδιόφωνο, είναι μια μορφή κυτρινισμού. να, αυτό να πουλήσω. Ναι. Να σου πω ότι α, εδώ τι γίνεται. Ναι. Όχι. Γιατί. Γιατί είναι αυτό και δεν αυτό... σημαίνει ότι είσαι αδιάφορο με τα πράγματα. Ναι. Καθόλου. Κάθε άλλο. Ε, πάει όμω λίγο με το χαρακτήρα μα στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι, εντάξει. Εγώ είμαι από του ανθρώπου που μπαίνω και σε συζητήσει διαδικτυακέ και υποστηρίζω και την αυτό... άποψή μου και αυτό δεν Θέλω έχω Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν. Αλλά... Ένα ψυχραιμός άνθρωπο που παίζει την ωραία του μουσική το πρωί, που κρατάει μια ψυχραιμία, μια ψυχραιμιστική στάση. Πώ μπαίνει στα, στα social media. Είναι γιατί, κοίταξε να δει, αυτό είναι. Υπάρχει τρέλα. Η τρέλα. Αν, αφήσουμε, ναι, αν αφήσουμε μόνο την τρέλα όμω και το φανατισμό να υπάρχει. Δεν, η η το έλεγα και στον Κώστα Γιανακίδη. Η πολιτική πια διεξάγεται και μέσω των social media. Έτσι? Ε, η πολιτική για του ε, τύπου που είναι σαν τον Τραμπ. Ναι, ναι, δεν αλλά υπάρχουν σοβαροί ναι, ναι, που γράφουνε, όμως... που τους παθαίνουν λογοδιάρια, γραφοδιάρια ναι, και ναι, ναι, γράφουνε συνέχεια. Ναι, αλλά δεν υπάρχει, σο... δεν υπάρχει πολιτικός κόμμα, πολιτικός φορέας κλπ. που να μην έχει συμμετοχή στα social media. Mm -hmm. Καλός ή κακός. Ναι. Έτσι. Ούτε μέσο παραδοσιακό που να μην έχει διαδικτυακή και social media παρουσία. Άρα, εκ των πραγμάτων, είναι ένας χώρος στον οποίο αναγκαστικά ζούμε. Πιστεύεις αυτό που είπε ο Σάσσα Μπάρον Κοέν ότι θα μπορούσε να είναι το μέσο μιας φασιστικής κατάστασης τα social media, ότι είναι πάρα πολλά τα ψέματα. Και πάρα πολύ επικίνδυνο είναι. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Και αν δεν βρούμε τρόπο να το αριθμίσουμε, πάρτε τις εκλογές της προηγούμενης της ΕΠΑ. Mm -hmm. Εγώ ε, βλέπω ότι ε, τελικά είναι αδιαφυσβήτητο ότι υπήρξε με κάποιο τρόπο παρέμβαση σε αυτές τις εκλογές. Δηλαδή, είναι, κάνει μπάμ ότι... Ε, η Ρωσία για παράδειγμα του Πούτιν ή οποιοδήποτε εχθρεύεται και θέλει να μειώσει τη δύναμη της Ευρώπης και γι' αυτό αισθάνομαι και πολύ αστεία με τους αντιευρωπαϊστές ε, όταν υποστηρίζουν ας πούμε, κάτι εναντίον της Ευρώπης. Δηλαδή αντί να ψάχνουμε να τονώσουμε αυτό που μας κρατάει δυνατούς Κοιτάμε, α πούμε, αν η Mercedes χάλασε και συζητάμε αν θα πάρουμε το Βάρκο. Εντάξει, το ερώτημα όμω είναι, έχουμε μια δυνατή Ευρώπη εδώ, έχουμε μια Ευρώπη όχι, που δεν Όχι, δεν έχουμε, αλλά να πρέπει να κάνουμε το πάνω προσπάσεις. να την ενισχύσουμε. Είμα. Όχι να την αποδομούμε, γιατί δεν μα αρέσει, α πούμε. Δηλαδή, να, είναι να, α, είναι όχι να διορθώνουμε σημαντική. αυτά που δεν μα αρέσει, αλλά είναι αστείο να βρίσκουμε, να προσπαθούμε να σκεφτούμε εναλλακτικέ όταν αυτό είναι η δύναμή μα και το σπίτι μα. Λοιπόν, η, η Ρωσία παρενεύει στι. και πιθανότατα διαβάζω τώρα. Επειδή διαβάζω όσο μπορώ διεθνή τύπο, ότι και εκεί να κάνει τρομερή δουλειά ε, κατασκοπία μυστικών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου. Λοιπόν, είναι σίγουρο ότι αυτό που θέλουν να αποδομήσουν, προσπαθούν να το αποδομήσουν με fake news, με ρομποτικέ, με bots, με, με mm -hmm. λογαριασμού ψεύτικους, με, με μαζική ας πούμε, προσπάθεια ε, να, να διεισδύσουν και να, ε, να αλλάξουν τα μυαλά των ανθρώπων, των πιο εύπιστων προ την κατεύθυνση που θέλουν. Και έγινε στι ΗΠΑ έγινε. Και αν υπάρχει κάτι ευχάριστο στην τελευταία εβδομάδα, είναι η παραπομπή Τραμπ. Όχι γιατί θα τον καθαρέσουν, μακάρι, αλλά. Κανεί δεν το πιστεύει αυτό. Όχι, είναι πολύ δύσκολο. Mm -hmm. Εκτός Εκτό αν αποκαλυφθούν κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα σε βαθμό που οι Ρεπουμπλικανοί αναγκαστούν να πετάξουν το βάρο από πάνω του. Αλλά είναι μήπω γλιτώσουμε την υπερεκλογή του. <laughs> γιατί το πώ πάει ο πλανήτη σε επίπεδο κλιματική αλλαγή, γεωπολιτικών συσχετισμών. Εδώ έχει γίνει η συμμαχία των τραμπούκων. Τον αντισυστημικό. Των τραμπούκων. Ο Τραμπ, ο Πούτιν, ο Ερντογάν είναι η συμμαχία Α, του. Εγώ το κάνω το ό,τι γουστάρω, ας πούμε. Και, κα, και, και καταρρύπτω κάθε. εντάξει, αλλάζει ο κόσμος και έχει αλλάξει και θα αλλάζει, αλλά είμαστε στη χειρότερη φάση των τελευταίων ετών από πλευρά επιρροή των δημοκρατικών θεσμών και των δημοκρατικών αξιών. Να επιστρέψουμε λίγο στο, στο ίντερνετ και στα social media. Πέρα από αυτό το σκοτεινό κομμάτι, είναι ε, άμεση δημοκρατία. Το like, Όχι. το σχόλιο. Όχι. Εγώ δεν πιστεύω είναι, είναι λίγο σημαστεί. υπερτιμημένο αυτό. Ναι. Μα αποπροσανατολίζει, ναι. γιατί εγώ μερικέ φορέ αισθάνομαι ότι έχουμε γίνει πιο απολυτή, επειδή έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Λέμε, μα εγώ την... αυτό που θέλω δεν να πω, ξέρω. το εκφράζω, έχω αυτή τη δύναμη. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, Αθήνα, είσαι. κοίτα, ένα πράγμα υπάρχει για μένα που είναι ενδιαφέρον. Το debate που λένε και οι σύντροφοι Αγγλοσάξονε. Δηλαδή, ο δημόσιο διάλογο. Mm -hmm. Όταν ακόμα, ας πούμε, αυτό που με ταλαιπωρεί πάρα πολύ στα social media και δεν έχω βρει ακόμα τον τρόπο με τον τρόπο, είναι ότι συζητάμε τα αυτονόητα. Δηλαδή, αρχίζει μια κουβέντα για την αστυνομική αυθαιρεσία. Και αρχίζει ο άλλο και σου λέει, Τι θέλει, ε, να το... η αυθαιρεσία των μπαχαλάκιδων είναι πολύ πιο σημαντική κλπ. Και τούτο το κακή νομία φιένε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ο συμψηφισμό, να το θέσω πολύ απλά. Φυσικά και όπω έγραψε πολύ ωραία ο Πάσχο Μαντραβέλη, η αυθαιρεσία τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα προερχόταν κυρίως από μικρές κοινωνικές ομάδες σε κάθε επίπεδο, συνδικαλιστικές ή μη. Ε, αλλά αυτό, το ότι το προσπαθούμε να το διορθώσουμε, δεν σημαίνει ότι θα ξεκινήσουμε αυθαιρετώντας. Τώρα, το θέμα της αστυνομική βίας, εγώ διαφωνώ με τον προηγούμενο καλεσμένο τον κύριο Πλεύρη, οι Έλληνες αστυνομικοί δεν είναι εκπαιδευμένοι, παρά Κομμάτια του και μονάδε του. Αυτό που είπε μετά από oh, ένα. Η γενική εικόνα α... είναι τελείω ανεκτή. Αυτό που είπε μετά από λίγα δευτερόλεπτα πάντω ο κύριο Πλεύρη, είπε ότι διαφωνώ ότι είναι καλά εκπαιδευμένη. Στη συνέχεια όμω παραδέχτηκε ότι δεν, υπάρχει, ε, δεν υπάρχουν κανόνε κανόνες, κανόνες εμπλοκή. Ναι, αυτό, αυτό το, 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 πάει στην νομοθετική ρύθμιση που θα έπρεπε να ισχύει. Εγώ σου λέω Καταρχήν η εικόνα του αστυνομικού, ο οποίο με το φραπέ, το οκ, τσιγάρο και το κινητό κάνει σκοπιά, δεν υπάρχει σε καμία χώρα του δυτικού πολιτισμένου κόσμου. Υπάρχει Έτσι. πολιτισμένη πρωτεύουσα που να έχει συνέχεια κλούβε στο κέντρο. Με αυτή την εικόνα Κοίτα, δεν υπάρχει. Λύνουν. Άκουσα λύνουν... να δει. Ε, εγώ είμαι. Ε, δεν θα με βρει πουθενά ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Είμαι ούτε εμένα. Είμαι <laughs> ανάμεσα. Και θα σου πω γιατί είμαι ανάμεσα. Γιατί ω πολίτη απαιτώ να. Η, η πολιτεία απαιτώ. Ζητώ να, προ... να δουλέψουμε στην κατεύθυνση τα δικαιώματα όλων να προστατεύονται. Τα δικαιώματα όλων προστατεύονται. Όταν ε, δεν επιτρέπουμε σε κανέναν αυθαιρετούντα, παρανομούντα να επιβάλλει τη θέλησή του ή να δώσει τον τόνο και σύμφωνα με το κράτο δικαίου, το συλλαμβάνουμε, τον δικάζουμε ή τέλο πάντων τα προβλεπόμενα. Ε, 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 πηγαίνουμε προ τη σωστή κατεύθυνση όταν παραλλήλω αυτά γίνονται με σεβασμό στου νόμου και επαγγελματισμό. Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν μπορεί να απαντήσει. Ναι, υπάρχει που έχεις... μεγάλη συζήτηση. Yeah. Ή είναι ένα πρόβλημα. Αθηναεί σε όλο το δυτικό κόσμο. Δηλαδή στι ΟΠΑ είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Γιατί εκεί. είναι πολύ πιο αστυνομοκρατούμενο. Όχι. Γιατί η αστυνομία το είναι τοπική ή... και ναι. ο κάθε σερήφη εκεί τώρα έχει 32 υποσερήφιδε οι οποίοι είναι πνευματικού επίπεδου μηδέν. Είναι και μια κοινωνία που πλοφορεί. Είναι μια που κοινωνία που αν ανοίξει το ντουλαπάκι για να πάρει το δίπλωμα, εκείνο να σε σημαδεύει ο αστυνομικό. Όχι. Συμπο... Υπάρχει... νόμιμα. Υπάρχει τέτοιο. Υπάρχει κανόνα. Σου λέει ότι κρατά και θα ζού. Εγώ, εγώ, ναι. πότε. Λοιπόν, είναι μια διαφορετική κοινωνία ε, Πάντως είναι, για, δεν έχει καμία σχέση με την ευρωπαϊκή Η εκεί αστυνομική ευθερεσία γιατί τα παρακολουθώ τα αμερικανικά επειδή έχω σπουδάσει και στα Αμερική ε, 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 τα τελευταία χρόνια δεν είναι πολύ αυξανόμενη η ρατσιστική βία ε, των αστυνομικών που αυτομάτως θεωρούν τον μαύρο πολύ πιο ύποπτο και ε, ε, φοβούνται και πυροβολούν Δεν έχει λυθεί το πρόβλημα παγκοσμίως με την έννοια ότι και η αστυνομία παντού προσελκύει του ανθρώπου που κατά κάποιο τρόπο είναι με στρατοκρατούμενα, μυαλά. Εντάξει, δεν θα πάει πυρηνικό επιστήμονα να γίνει αστυνομικό. που θέλουν είναι να ασκήσουν ενδεχομένω παραπάνω εξουσία, αλλά εκεί, εκεί είναι ο ρόλο τη εκπαίδευση και τη στήριξη των κανόνων. Εδώ λοιπόν μέσα σε όλα αυτά που έχουν γίνει στη μεταπολίτευσή μα, ένα πράγμα που έγινε είναι η δημοσιοπαλληλοποίηση των αστυνομικών, η συμπίεσή του ανάμεσα σε αντιλήψει λάθο και οι δύο, από την απόλυτη ανοχή στην απόλυτη έτσι. Ε, χωρί κατεύθυνση, χωρί επαγγελματισμό, με μια φοβία, α τώρα που θα μπλέξω εγώ κλπ. Δεν νοείται, α πούμε, σε, σε ευνομούμενο κράτο να μην έχει διακριτικά ο αστυνομικό, Αυτό το πράγμα. Έχω ζητήσει από αστυνομικό διακριτικά για, για ένα τροχαίο και αρνιόταν να μου τα δώσει. Αυτό είναι αδιανόητο σε ευνομούμενη πολιτεία. Δεν μπορεί α... να μην έχει διακριτικό ο αστυνομικό. Mm -hmm. Δεν μπορεί να λέει ο αστυνομικό, δεν μπορεί να ξεφεύγει υπάρχουν, από την Δεν ευγνωμούμενη... Δεν είναι όμω και εύκολο να δεν τον υ... κάνει. Δεν υπάρχουν ευνομούμενε χώρε πολλέ. Δεν ξέρω, διόρθωσέ με αν κάνω λάθο. Που μέσα στα τελευταία 50 χρόνια να έχουν περάσει και μια χούντα. Είναι και αυτό απόρρια. Είναι... Έχουμε μια περίεργη ναι. στάση που ναι, έχει αλλάξει. Αλλά είμαστε και λίγο Ανατολή, γιατί και η Ισπανία έχει Και η Πορτογαλία έχει περάσει χούντα. Ναι και, και πολύ μεγαλύτερε από τη δική μα. Mm -hmm. Εμεί πέρασαμε τα αιτία, εντάξει, είχαμε τον εμφύλιο. Εμεί, αυτοί είχαν εμφύλιο συν 50 χρόνια. χρόνια mm -hmm. έτσι. Δεν είναι αυτό μόνο δικαιολογία δηλαδή, για αυτό που συμβαίνει. Είναι ότι η μεταπολίτευσή μα άφησε πολλά κεφάλαια, ενώ είχε τεράστια, έκανε τεράστια άλματα και πήγε τη χώρα στην 34η θέση που την πήγε του πλούτου, και αυτό που ήταν η Ελλάδα του 60, δεν είχε καμία σχέση με την Ελλάδα του 2000, όμω χάσαμε την ευκαιρία να θέσουμε πολλά πράγματα σε, σωστό, σε σωστή βάση. Και μία από τι σωστέ βάσει είναι ότι και το μεταναστευτικό εκεί υπάγεται. Μάλιστα. Δεν έχουμε, δηλαδή δεν έχουμε ένα κράτο που να λειτουργεί σοβαρά σε πολλού τομεί. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο. Να τη λέει. Ανοίγουμε θέματα, δεν τα κλείνουμε. Εντάξει, ναι, πολλά πολλά και μεγάλα θέματα. Το συνεπής. άσπρο μαύρο πάντω που ναι, είπε πριν. Ναι, εκτό αέρα τα εκτός αέρα λέγαμε. Εκτό αέρα, το άσπρο μαύρο είναι το χαρακτηριστικό τη εποχή του λαϊκισμού. Πώ το άσπρο γίνεται μαύρο από όλου. Ανερυθρίαστα. Ανε... Το μαύρο μάλλον γίνεται άσπρο. Ανερυθρίαστα. Δηλαδή, αυτό είναι. Βγαίνει ο Τραμπ, α πούμε, και σου λέει ότι η Washington Post ας πούμε, και η New York Φλέξε Times, έβαλε. τα σύμβολα της παγκόσμιας δημοσιογραφίας είναι τα κανάλια, το fake news κλπ. Εντάξει, δεν μπορεί. αυτό. Δηλαδή, εκεί πρέπει... Και εκεί πρέπει Δεν να αντισταθούμε δηλαδή. όλοι οι πολίτε. Δεν υπάρχει για μένα αυτό ότι είναι άλλο Παπα Ευαγγέλιο, είναι σε άλλο κράτο, τα έθνη κλπ. Οι πολίτε όλου του κόσμου πιέζουν τι κυβερνήσει του, το πολιτικό του σύστημα και αντιδρά ανάλογα και εκφράζει κάτι. Είσαι φιλελεύθερο. Όχι. Είμαι ο παδό τη φιλελεύθερη δημοκρατία, mm -hmm. τη δυτική φιλελεύθερη δημοκρατία, φανατικά με την έννοια ότι είναι το μόνο πολίτευμα που μπορεί να διασφαλίσει με θεσμού και με αρχές τα δικαιώματα των ανθρώπων, που είναι για μένα πάνω από έθνη και κράτη. Το, το δίλημα του 21ου αιώνα είναι α, α, δικαιώματα ή κράτη. Δεν υπάρχει για μένα δηλαδή αυτό η διάθεση του Σαουδάραβα. Ο Σαουδάραβας πρέπει να αποκτήσει και αυτός δικαιώματα. Πρέπει να, δεν δε γίνεται με τη βία, προφανώς, ούτε με πόλεμο, έτσι. Πρέπει να γίνει με τρόπους, εκεί σκοντάφτουμε στα γεωπολιτικά, που να μπορέσει να προχωρήσει, να αναπτυχθεί, να αποτινάξει το, το ζυγό ολοκληρωτικών καθεστώτων κλπ. τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορεί όμω. <σφυλίες> Αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα. Ε, θέλει να αποκαλύψει. Ε, εάν ε, μπορούμε, μια εξέλιξη. Μπορούμε, να εγκαταστήσουμε, να πάμε εμεί και να φυτέψουμε δημοκρατίες και να, φύγουμε ε, σε κουλτούρε που <σφυλίες> είναι πολύ διαφορετικέ από τι δικέ μα. Ποιο το είχε πει τότε με το Ιράκ, η δημοκρατία δεν έρχεται πάνω στα φτερά ενό Β52. Δεν έρχεται έτσι. Αλλά υπάρχουν ένα σωρό άλλοι τρόποι πίεση οι οποίοι δεν εφαρμόζονται γιατί και οι χώρε οι δημοκρατικέ, οι δυτικέ έχουν τα συμφεροντάκια του. Τα λύσαμε και αυτά τα θέματα. Όχι, δεν τα λύσαμε. Εγώ, εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν εξακολουθεί να μένει στο κέντρο-κέντρο τη Αθήνα. Ναι. Με τρία παιδιά. Ναι, μένω. Και όποιο γυρίσει και μου πει ότι η θέση μου για το μεταναστευτικό είναι η θέση κάποιου που ζει στα βόρεια προάστια και δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει, θα του πω ότι ζω μέσα στο μεταναστευτικό πρόβλημα από πάντα σχεδόν. Τουλάχιστον από τότε που έγινε οξύ στην Ελλάδα. Δεν έχει Έχω να... απόλυτη εικόνα. Είναι δεν... δύσκολα. Δεν, δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό που δυσκολεύει το κέντρο. Mm -hmm. είναι, είναι ότι το κέντρο τη Αθήνα δυστυχώ το έχουμε κάνει αποθήκη ψυχών. Γιατί όλοι οι ναρκωμανεί, οι, 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 οι πιάτσε των ναρκωτικών, δηλαδή οι άστεγοι που έχουν μειωθεί τελευταία, αλλά μη σα ακούει κανεί ότι δεν τρώνε πια οι άνθρωποι για τα, από τα σκουπίδια. Γιατί κάτω από το σπίτι μου κάθε 10 λεπτά ένα άνθρωπο ψάχνει τα σκουπίδια. Συνήθω μετανάστες, αλλά όχι μόνο. Πώ και. Πώς, ε, γιατί επιμένει να μένει στο κέντρο, ε, Δεν έχω τώρα τη δυνατότητα να, <laughs> να κάνω τη μετακίνηση. Ε, το σκέφτομαι λόγω μικρών παιδιών, αλλά μ' αρέσει το κέντρο. Στο κέντρο μεγάλωσα. Mm -hmm. Επίση, το κέντρο πρέπει να προστατευτεί από κάθε είδου αυθαιρεσία που είναι για μένα και η κατάλυση τη ομαλή ζωή του, με κάθε αφορμή που λέγεται διαμαρτυρία. Η διαμαρτυρία πρέπει να γίνεται με φιδό. Το μέτρο τη απεργία και το μέτρο τη διαδήλωση πρέπει να είναι μέτρα που δεν... στα οποία δεν γίνεται κατάχρηση. Ε, γιατί το Αθήνα, κέντρο τη Αθήνα είναι η βιτρίνα τη χώρα, όχι τη πόλη. Τη χώρα. Θα σε ρώταγα πώ μετακινήσει, γιατί κάθε τρει και λίγο πρέπει να είσαι αποκλεισμένο στο σπίτι σου. Είμαι. Ε, α, μια εποχή που βόλευε μετακινούμουν με το μετρό. Στην ΕΡΤ δεν μπορώ να πάω εύκολα με το μετρό, γιατί δεν έχει μετρό η Παρασκευή λόγω της άρνησης των κατοίκων της ακατανόητης <laughs> ε, και ε, χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο. Εντάξει, οι ώρες που κινούμε βολεύουν, γενικά δεν τρώω πολύ κίνηση, αλλά ε, είναι δύσκολο και να φορτώνεις, βάζεις παιδιά κλπ. στο εφταθέσιο, γιατί τρία, τρία, κα, τρία καροτσάκια, τρία δεν καθισματάκια δεν χωράνε σε κοινό αυτοκίνητο και άκουσα τώρα ότι η κυβέρνηση θα βγάλει τον φόρο πολυτελείας, από τα αυτοκίνητα αυτά που έχουν συνήθω μεγάλο κυβισμό μηχανέ, και δεν βλέπω να τα βγάζει και για εμά του Τριτέκνου που δεν διαδοκιμάστε να βάλετε τρία καθίσματα δίπλα-δίπλα σε... σε μία σειρά. Δεν γίνεται, θέλει και δεύτερη σειρά πίσω. Τέλο πάντων, mm. όλα αυτά είναι λίγο δύσκολα στο κέντρο. Το κέντρο έχει τη γοητεία του, αλλά θέλει και πάρα πολλή δουλειά. Ξέρει τι το βελτιώνει το κέντρο τον τελευταίο τι? καιρό, το Airbnb και τα ξενοδοχεία. Α, ah, να nah, και μια ναι, πολύ διαφορετική ναι. άποψη. Αυτό που δεν κάνει η πολιτεία το κάνει ο τουρισμό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Προκόπη, που ήρθες. Να καλά, Αθηνά. Αυτό ήταν για σήμερα. Τώρα, αυτή η εκπομπή δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν σα αρέσει, κάντε μία ευχή χριστουγεννιάτικη. Χριστουγεννιάτικη, ίσω να την ξαναδείτε. Όπω θέλετε να τη δείτε. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σα.